Μα δεν είναι όπως ήταν στον πατέρα μου. Στον πατέρα μου είχαμε και τούτο, είχαμε και εκείνο, είχαμε και τ' άλλο. Πολλά είχατε στον πατέρα σου, γιατί ο πατέρας σου ήταν πλούσιος. Πλούσιος κατά κόσμο. Αλλά δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Πολλές φορές μιλάμε και λέμε, ένας που παντρεύτηκε, μία κοπέλα που παντρεύτηκε, αναγκάζεται να ακολουθεί στο σύζυγο. Ο σύζυγος όμως δεν έχει τόσα πολλά πλούτη όσα είχε ο πεθερός. Και δυσανασιατεί η νύφη. Μα εγώ στο σπίτι μου τρώγαμε ψωμί όσο θέλαμε, τρώγαμε κρέας όσο θέλαμε, κάναμε ό,τι θέλαμε. Σπίτι σου, του πατέρα σου. Όχι όμως στο σπίτι του, το δικό σου. Αλληλούια. Τώρα τούτο το σπίτι είναι δικό σου, είναι του αντρός σου. Και πρέπει να μάθεις να ζεις όπως θέλει ο άντρας σου, όχι όπως θέλει ο πατέρας σου. Μα ήταν ο πατέρας μου, μας έφερνε, σας έφερνε και μπριζόλες και καλαμαράκια και σουβλάκια και απ' όλα σας έφερνε ο πατέρας σου. Αλλά τώρα όμως δεν τα έχεις αυτά εδώ. Τώρα θα πάει, όχι όπως τα ήξερες, αλλά όπως τα βρήκες. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα αγαπάμε την οικογένειά μας. Και η οικογένειά μας είναι αυτή την οποία φτιάνουμε τώρα εμείς. Ποια οικογένεια φτιάνουμε? Φτιάνουμε μια οικογένεια καινούρια. Έρχονται και τα παιδιά από πάνω και γίνεται μια ευλογία. Πραγματικά η οικογένεια μπορεί να γίνει ευλογία. Εγώ που σας μιλάω τώρα, αγαπητοί αδελφοί, έχω ζήσει φτώχεια. Γιατί παντρεύτηκα χωρίς να έχω χρήματα, χωρίς να έχω πάρει ειδικότητα. Θέλαμε μία μπανάνα για το Σπύρο, γιατί ήταν μωρό παιδί και μία μπανάνα τουλάχιστον. Και φώναζε μπανάνα, σε ζητάει ο γιατρός. Και όταν ερχόταν κοντά μου, νόμιζε αυτός ότι θα του βάλει ένα κιλό μπανάνες. Αλλά εγώ του λέω, πόσο έχει μία μπανάνα? Λέει, μία δραχμή, δώσε μου μία. Και έπαιρνα μία μπανάνα μόνο. Εμείς οι άλλοι δεν τρώγαμε μπανάνες, μόνο ο Σπύρος έτρωγε που ήταν μωρό. Τι έγινε, αγωνιστήκαμε, αλήθεια είναι αυτή. Αγωνιστήκαμε, αλλά μάθαμε πολλά πράγματα. Ο Θεός μου μίλησε μια μέρα στο δρόμο και μου λέει, θα σε βγάλω σε ευρυχωρία. Πήγα σπίτι μου, το είπα, ξετρελαμένος από την αγάπη και τη χαρά που είχα, που μου έλεγε, μου είπε ο Θεός, θα σε βγάλω σε ευρυφορία. Λέει, πεθρά μου, πότε? Εδώ έχεις να πληρώσεις τον Νίκη τώρα. Πότε θα σε βγάλεις σε ευρυφορία? Λέω, δεν ξέρω, δεν μου είπε. Αλλά εγώ είχα μεγάλη χαρά, διότι ήξερα ότι ο Θεός θα με βγάλει σε ευρυφορία. Και με έβγαλε πραγματικά, διότι μετά αρχίσανε δουλειές και περισσεύαν και χρήματα και βάναμε και στην τράπεζα και πήραμε και αυτοκίνητο, πήραμε και σπίτι, πήραμε απ' όλα. Μετά βγήκαμε σε ευρυχωρία. Στην αρχή όμως ήταν στενοχωρία. Και ήταν στενοχωρία διότι δεν είχαμε. Εγώ δεν είχα πιάσει δουλειά σε κλινική ή σε νοσοκομείο. Αλλά ήμουνα ελεύθερος επαγγελματίας, όσα βγάλω να φάμε. Άμα δεν βγάλω, δεν τρώμε. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι με πολέμησαν όλοι οι γιατροί στα Πετράλωνα, αλλά ο Θεός με βοήθησε και πήγα από πάνω. Από την... Ήρθε μια φορά ο γιατρός, με κυνήγαγε ο γιατρός ο παλιός. Και με κυνήγαγε γιατί ήξερε ότι έπρεπε εγώ να ταπεινωθώ για να μην χάσει αυτός τη δουλειά του. Και είχε δίκιο δηλαδή ο άνθρωπος. Εγώ πήγα και του κόλλησα, δεν κόλλησε αυτός σε μένα. Και πήγα λοιπόν εκεί και πήγαμε σε ένα ασθενή μια φορά και βρεθήκαμε και οι δυο μαζί. Ο παλιός γιατρός της συνοικίας και εγώ γιατρούλης ο καινούριος.
Εξέτασε τι, λέει, κύριε συνάδελφε. Ναι, εξέτασε, λέω. Τι έχει? Λέω, έχει κυστίτιδα. Λάθος κάνεις, κύριε συνάδελφε. Έχει άτυπη σκολικοειδίτιδα. Λέω, την πάτησα. Την πάνε στο νοσοκομείο τη γυναίκα και εκεί τους λένε οι γιατροί ότι έχει πράγματι κυστίτιδα. Δεν έχει σκολικοειδίτιδα. Άρχισε να πέφτει ο γιατρός μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Σου λέει, μας στέλνει αυτό να κάνουμε σκολικοειδίτιδα ενώ έχουμε κυστίτιδα. Ήτανε αντίθετη η θεραπεία του ενός με τον άλλο, τελείως διαφορετική. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι μας βοήθησε, μας ελέησε, μας έδωσε υπομονή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει λίγο υπομονή, να περιμένεις τον Κύριο. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός, κάτσε να δούμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Μην μπαίνεις στη μέση και κάνεις το σπουδαίο. Και ο Θεός μας βοήθησε, μας ελέησε και μας έβγαλε πράγματι σε ευρυχωρία, γιατί μετά, όπως σας είπα, και σπίτι πήραμε και η κόβιδο στο Λαγωνίς πήραμε και απ' όλα πήραμε, διότι ο Κύριος μας βοήθησε. Αλληλούια. Δεν είχαμε καμιά βοήθεια από κανέναν. Δεν ήθελε κανείς να μας βοηθήσει. Δεν περιμέναμε και από κανέναν τίποτα, μόνο από τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό διότι μας έβγαλε σε ευρυχωρία και αισθανθήκαμε το χέρι του Θεού να έρχεται από κοντά μας και να μας ευλογεί και να μας προωθεί και να κάνει το θέλημά Του. Πρέπει να περιμένουμε τον Θεό.